Ακούμε για αρχή. Κυρία Κούμα μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό που μου είπαν και οι βουλευτές για σας, ότι λέχθηκε μέσα στην Επιτροπή, ήταν ότι ως ακτινολόγος, πολλές φορές, κύριε Κούμα, δεν μπορούσατε ουσιαστικά να διαβάσετε τα αποτελέσματα κάποιων εξετάσεων. Θέλετε να μας πείτε εσάς τι σας ανησυχεί περισσότερο με αυτή την κατάσταση που έχει να κάνει με τα διαγνωστικά κέντρα, εκτός του ότι που είναι το μεγαλύτερο, ότι δεν υπάρχει νομοθεσία. Ως αιματολόγος τοποθετήθηκα, ως κλινικός αιματολόγος. Mm-hmm. Είμαστε μια ειδικότητα η οποία ασχολείται με χρησιμοποιία κατά κόρον την ακτινοδιαγνωστική προσπέλαση και ιδιαίτερα αξονικούς και κάποια άλλες μεθόδους. Όταν εκεί από την επίσημη πλευρά, από αυτούς που τα γνωρίζουν καλύτερα, τόσο εντά της τεχνολογίας, όσο και των δυνατοτήτων έκαστου ακτινοδιαγνωστικού μηχανισμού, γίνεται τοποθέτηση ότι, ξέρετε, από το δυνατότητα του κάθε μηχανήματος μπορεί να επηρεαστούν τα αποτελέσματα που καταγράφει ο συνάδελφος ο ακτινολόγος. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όχι ότι αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στην κλινική εικόνα, στην εξέλιξη του ασθενή. Αν παραδείγματος χάρη, εμένα μου γράφει ότι, ξέρετε, είναι σε ύφεση ο ασθενής μετά από χημειοθεραπεία, αλλά η δυνατότητα του συγκεκριμένου μηχανήματος δεν ήταν τόση ώστε πραγματικά να είμαστε σίγουροι. Και εγώ δεν το γνωρίζω ποιες είναι οι δυνατότητες του κάθε μηχανήματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα θα το έχει ο ασθενής, δυστυχώς. Και μετέπειτα ο γιατρός, ο οποίος έχει την ιατρική ευθύνη, να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας και να προχωρήσει με το Α ή το Β σενάριο αναλόγως των αποτελεσμάτων. Ναι. Αυτά τα πράγματα για μας είναι αδιανόητα. Την ίδια στιγμή είναι αδιανόητο να λέμε, ξέρετε, το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, αλλά συμβαλόμαστε μαζί τους και είναι πάροχοι εντός του συστήματος. Καλά, ποιος θα τα ελέγξει όλα αυτά? Θα συμμεριστούν τις ευθύνες που έχει ένας κλινικός γιατρός όταν, παραδείγματος χάρη, να μην δώσει ο Θεός, να μην πάει καλό ο ασθενής, γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο? Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει, ειλικρινά. Και δεν μπορεί να πηγαίνουμε συνεχώς στην κοινοβουλευτική υγεία για να ακούμε τέτοια πράγματα. Εκλονείται η εμπιστοσύνη τόσο των ασθενών, αλλά και των ίδιων των παρόχων, των γιατρών στο τέλος της ημέρας. Ναι, μαμά, εμένα αυτό που με προβληματίζει πάρα πολύ, θα ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο για τον κύριο Χαριλάου, γιατί από πλευρά σου εκεί ακούστηκε ότι μία στις 200 ολόσωμες αξονικές τομογραφίες ουσιαστικά μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο, γιατί μπορεί το άτομο να επηρεαστεί και να έχει προβλήματα στην υγεία του. Προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα και θέλω να μας πείτε. Τι λύσεις υπάρχουν, δηλαδή που θα έπρεπε ήδη να υπήρχαν βεβαίως οι λύσεις, κύριε Κούμα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι για τον οποιονδήποτε λόγο ακούνε τον γιατρό τους που τους λέει ότι πρέπει να πας να κάνεις ένα CT, πρέπει να πας να κάνεις ένα MRI, πρέπει να πας να κάνεις ένα αξονικό. Τι κάνουμε και πώς το διαχειριζόμαστε? Το συμπέρασμα για μένα προσωπικά είναι απλό. Στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν πάλι στους γιατρούς. Ο κάθε ασθενής τώρα, όταν ο γιατρός γράφει αξονικών, όταν γράφει ακτινογραφία, γιατί ο μαγνητικός δεν έχει τόσο πρόβλημα, δεν έχει τόσο πρόβλημα ένας υπέρηχος. Τώρα θα πρέπει να απαντούμε γιατί ακούστηκε αυτό στο 1 στα 200. Η μελέτη δεν έγινε ακριβώς έτσι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, εξ όσων με έχουν και εμένα ενημερώσει, γιατί το ρώτησα κι εγώ. Δεν είναι δηλαδή πήραμε τόσους ασθενείς, οι οποίοι έκαναν πόσες τόσες αξονικές, και στο τέλος της ημέρας είχαμε τέτοια ποσοστά. Αντιληφθών και γνωστών ότι η υπερβολική ακτινοβολία, ναι, θα επηρεάσει αρνητικά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Μπορώ να καταθέσω την προσωπική μου εμπειρία, να αντιλαμβάνεστε ότι ως αιματολόγος δεν είναι μόνο 200 που έγραψα ή έλεξα αξονικές. Είδα. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα κατά πολύ περισσότερες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι, παραδείγματος χάρη, στις κάθε 200 που έχουμε γράψει, στο τέλος της ημέρας ο ένας έρχεται με έναν καρκίνο. Δεν μπορώ αυτό να το επιβεβαιώσω. Ναι, ούτε μα ποιος μπορεί, εν τω μεταξύ, κύριε Κούμα μου, ποιος μπορεί... Ναι.
Ποιο μπορεί, ενώ η μη κακό συμβεί, ας πούμε, σε κάποιον ασθενή ο οποίο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, ποιο θα διασταυρώσει για να δει ότι είναι από το μηχάνημα, ας πούμε, που προκλήθηκε? Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνει συγκεκριμένη μελέτη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όμως, επαναλαμβάνω, στο γενικό το γνωρίζουμε και προσπαθούμε, ναι, μέσω συγκεκριμένων πρωτοκόλων να αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση των αστερών μας σε ακτινοβολία. Να πω παραδείγματος χάρη από την κλινική πράξη πώς εφαρμόστηκε αυτό. Πριν περίπου, μπορεί να υπάρχει, είναι περίπου μία δεκαετία, στους αλγόριθμους, όταν δίναμε χημειοθεραπεία, παραδείγματος χάρη για λεφώματα, ναι, και ο τρόπος ελέγχου της αξιολόγησης θεραπείας ήταν ο αξονικός. Κάναμε και κατά τη διάγνωση και ενδιάμεσα και μετά. Και μετά, όταν έμπαινε σε ύφεση, δηλαδή είχαμε ένα ιδιαίτερα θετικό καλό αποτέλεσμα, ο έλεγχος παραδείγματος χάρη γινόταν 6 μήνες, 12 μήνες, τα πρώτα 2 χρόνια κάθε 6 μήνες. Έγινε μελέτη και αποδείχθηκε ότι είτε το κάνεις κάθε 6 μήνες, είτε το κάνεις μία φορά το χρόνο, είτε στη βάση κλινικών ενδείξεων, το τελικό αποτέλεσμα στο το κλινικό σου είναι το ίδιο. Όμως επειδή υπήρχε αυτή η έννοια ότι απλώς ακτινοβολούμε περισσότερα τον ασθενή, το αποφύγαμε αυτό. Και τώρα υπάρχουν πιο νέες μεθόδους. Υπάρχει ένα συνδυασμός, παραδείγματος χάρη, το PET-CT, το οποίο μας καθορίζει και καλύτερη διάγνωση και καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και έτσι μειώνουμε και τις χημειοθεραπείες, αλλά και πιθανόν και τις ακτινοβολίες. Άρα η ιατρική κοινότητα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και προσπαθεί, ναι, όλα αυτά τα νέα να τα εισάξει. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει το ίδιο το σύστημα, αυτοί που θα πρέπει να ελέγξουν σε έναν άλλον επίπεδο, να έχουν την ίδια ευαισθησία και επιτέλους, ναι, να συνεργαστούν με την ιατρική κοινότητα. Γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η ιατρική κοινότητα, ιδιαίτερα στην Κύπρο, μιλούμε για την Κύπρο, είναι εκεί απλώς για να την κλωτσάμε και να την κατηγοράμε. Τα καλά όλα τα κάναμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, τα κακά τα κάνουν οι γιατροί. Ακούστηκε βεβαίως και για τους γιατρούς ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που είναι μέσα σε διαγνωστικά κέντρα, είναι μέτοχοι, ότι και γι' αυτό το λόγο γράφουν και αχρίαστες εξετάσεις, κάνουν και αχρίαστα χειρουργία. Όλα αυτά ήταν προβλέψιμα. Θυμούμαι πολύ καλά, είναι εκεί πέρα και γραπτά και προφορικές δηλώσεις για το συγκεκριμένο. Καλούσε τότε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος να μπουν τις κλίδες ασφαλείας. Γιατί δεν μπήκασε. Ποιος έπρεπε να τις βάλει? Ποιος έπρεπε, όλο το σύστημα, έπρεπε όλοι να κάτσουν σε έναν τραπέζι και να τα βρούνε. Γιατί δεν τα βρήκανε στο τέλος της ημέρας? Και ξέρετε, ναι, θα πω, ναι, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω στα δημόσια νοσηλευτήρια, ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο έλεγχο στο τέλος της ημέρας. Ξέρετε ότι παραδείγματος χάρη στα δημόσια νοσηλευτήρια, βασικά τα ακτινοδιαγνωστικά βέβαια, βασικά ασχολούνται με τον νοσοκομιακό πλέον. Mm-hmm. Και τι σημαίνει αυτό, ναι, είναι όταν έχεις ένα ασθενή εσωτερικό, η κλινική σου σκέψη και η πράξη είναι στο να βάλεις καλύτερα μια διάγνωση. Δεν θα κάνεις κάθε ημέρα αξονικό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, και τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν, πείτε μας για τα δημόσια νοσηλευτήρια αν γνωρίζετε, και τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν είναι τα μηχανήματα που πρέπει να έχουμε, δηλαδή τα σύγχρονα, τα έγκυρα, αυτά που δεν έχουν τόσο μεγάλη ακτινοβολία κτλ. Ή είναι, χρονίζουν και είναι παλιά και έπρεπε να τα αλλάξουμε και δεν το έχουμε κάνει? Πρέπει να πούμε είναι κάτι θετικό για να μην θεωρούν ότι μόνο μαύρη κριτική κάνουμε. Ναι, εξώτο γνωρίζουμε τα ακτινοδιαγνωστικά των δημοσίων νοσηλευτηρίων είναι της τελευταίας γενιάς. Μόλις πρόσφατα έχουν εγκατασταθεί ακόμα και μαγνητικοί. Μάλιστα. Εντάξει, είναι πρέπει όμως. Πλέον θα πρέπει αυτό να ζητούμε... Καθυστερήσαμε, αλλά επιτέλους, ναι, τα εγκαταστήσαν και θα αρχίζουν να αποδίδουν προς όφελος των ασθενών. Δεν είναι προς όφελος του γιατρού, είναι προς όφελος του ασθενή. Τόσο μειώνεται και ο κίνδυνος, αλλά και έγκαιρες διαγνώσεις, δεν χρονίζει ο ασθενής στα νοσηλευτήρια. Όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Όμως πρέπει όλοι να παίζουμε, να μην θα λάβουμε το μέρος του ΟΚΙΠΗ ή των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Όλοι πρέπει να παίζουμε με τους ίδιους κανόνες.
Δεν μπορεί από το δημόσιο νοσηλευτήριο να απαιτείται αρφα συνδύωση, αλλά από άλλους, ξέρετε, περιμένουμε ακόμα το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί στο τέλος της ημέρας. Να. Λοιπόν, κύριε Κούμα, άνοιξε αυτό το θέμα και ξέρω σίγουρο ότι θα συνεχιστεί. Έχουν δώσει και έτσι 15 μέρες οι βουλευτές για να επανέλθουν με νέα δεδομένα, όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.